Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. Είμαι καλά και θέλω να μου πεις αν έχεις δει ποτέ πιο εντυπωσιακή κίνηση Αϊκίντο μετά από αυτή που έκανα τώρα. Που <laughs> ε... σκόνταψα με ένα εσπρεσάκι και δεν Η αλήθεια είναι ότι έχω δει πιο εντυπωσιακέ κίνησει. <laughs> Όχι, δεν δε, το... θέλω να είμαι αυτό ο, ο μαλάκας, ρε παιδί μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα περίμενα τουλάχιστον να έχει κάνει μπροστινό κέμι. Και, μη. και να, έχει, να, μην έχει χυθεί το σταγόνα το το εσπρεσάκι θα έπρεπε να είναι τέτοιο. Δεν είχε δει ένα βίντεο που υπήρχε παλιά που είναι και καλά ένα σαμουράκι και κόβει μια μύγα στον αέρα. Ξέρω εγώ και καλά για να δείξει πόσο σκύλη έχει. Όχι. Ναι, κάτι νομίζω. Δεν κυκλοφορούσε ένα από τα αστεία βιντεάκια, ρε παιδί μου. Περιμένα να θα έλεγε αυτό το challenge που υπήρχε που κάνανε roundhouse kick και ξεφυδώνανε ένα, ένα μπουκάλι. Όντω. Ναι, 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 ναι. Και αυτό ήταν show off. Κάποιοι κάνανε, δείχνανε τα, τα που είχαν στι πολεμικέ τέχνε. Που μπορούσαν και καλά με ένα roundhouse kick να, να, ξεβιδώσουν ένα μπουκάλι. Εντάξει, είναι σκληρό skill αυτό. Κάνει roundhouse kick, εσύ. Τώρα σίγουρα όχι. Με, <laughs> με μεγάλη δυνατή. Ναι, ρε, εντάξει. Εντάξει, okay. δεν ήξερα άμα είχε. Αφού ήμουν ένα δεινό λάτρη των Ιαπωνικών πολεμικών τεχνών. Χαμό. Τώρα δεν άτομη. είσαι, τώρα τη μισή. Όχι, μισό. Λάτρη είμαι ακόμα. <laughs> ε, ναι. ε, Πρακτήσινο δεν είμαι Practitioner, πλέον. Πρακτήσινο, ναι. Μάλιστα. Για πε, τι έχουμε να πούμε στο... εκτό θεματολογία. Εκτό θεματολογία. Ε, νομίζω μεταξύ του επεισοδίου που, κάνα, που γυρίσαμε, μάλλον και του επεισοδίου που βγήκε, έγινε λίγο περίεργη φάση του Twitter με, τα... Ναι. τι απολύσει. Ναι. το οποίο αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν ναι. είχε. Βέβαια, υπάρχει Πάρα πολύς διχασμό στο πώ γίνεται αυτή η φάση. Και δεν έχω ακούσει και ναι, αν τελικά έγινε, πώ έγινε. Δεν ξέρω αν. Δεν ναι, έγινε εγώ. και άκουσα, διάβασα δηλαδή, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι σε κάποιου τελικά λέει Λάθο κάναμε και σε απολύσαμε, ελάτε πίσω, please. Λάθος κάναμε και σε απολύσαμε και δεν σε απολύσαμε. Λάθο κάναμε και σε απολύσαμε, έλα πίσω. Οκ, και... okay, περίεργο αυτό. Είδα. Είδα ένα tweet που. Ε, είδα δύο. Βασικά τρία ενδιαφέροντα πράγματα έχω να πω σε αυτό. Πρώτον, είδα ένα tweet ενό τύπου ο οποίο εξηγούσε γιατί αυτή τη στιγμή έχει cash flow πρόβλημα το Twitter. Το οποίο έχει να, λέει ότι έχει να κάνει με ένα συνέδριο το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και όλε αυτέ οι εταιρείε πάνε και κάνουν, κανονίζουν deals με διαφημιστε mm -hmm. Τα οποία deals είναι τύπου. Πώ κάνει, ε, λε, θέλω ένα dedicated server για ένα χρόνο με την Amazon και σου δίνει καλύτερο pricing. Okay. Είναι τέτοιου τύπου deal τα οποία εξασφαλίζουν ένα baseline cash flow. Ε, από ό,τι φαίνεται, οι διαφημιστές, ειδικά μετά από κινήσεις ακτιβιστών, είχαν μία ανασφάλεια με το Twitter, την οποία συνειδητά, χωρίς να το σκεφτεί για κάποιο λόγο, δεν προσπάθησε να την καλύψει καθόλου ο Elon Musk, μέχρι που αρχίσαν να τραβάνε την πρίζα. Οπότε, ενώ γενικά περίμενε να φύγει με κάποια λεφτά από αυτό το συνέδριο το Twitter... Με κάποιε συμφωνίε. Άρα πάνε εκεί ή συμφωνούν κάποια Ναι, συμφωνούν ναι, συνέδριο, α πούμε. πούμε, ότι είναι ένα. Ναι, ένα κάτι, ένα. τέλο πάντων. Μια έκθεση. Μια έκθεση, ναι. Οπότε ενώ ήταν το Twitter να φύγει με, με κάποιο εξασφαλισμένο cashflow, από εκεί έφυγε με πάρα πολύ λίγο, ωριακά μηδενικό. Okay. Το οποίο λέει ότι έχει να κάνει σημαντικά με την ανασφάλεια που είχαν αυτοί οι διαφημιστές να κάνουν κάποιο deal γύρω από το πώ θα κινούνταν το content στο Twitter, γιατί κανένα δεν θέλει να είναι, ξέρει, διαφημίσει του δίπλα από περίεργα πράγματα. Και λέει ότι ο Elon Musk δεν απήχε εντελώ από αυτό και οριακά το πυροδο... την πυροδότησε παραπάνω αυτή την ανασφάλεια. Ένα. Δύο. Μου αρέσει που έχει και δύο. Ναι, είναι, είναι τρία. Ποπό, πω, πω ε, δύο. Ε, είδα ένα άτομο το οποίο έλεγε. Βασικά βγήκε ο Elon Musk και είπε: Θα φτιάξουμε το να μπορεί να κάνει attach long form text στο Twitter και θα φτιάξουμε το search. Βγήκε ένα άτομο και είπε: Ήμουνα στην ομάδα η οποία έχει φτιάξει ήδη το long form text και βασικά απολυθήκαμε όλοι. Και το ίδιο λέει έγινε και με την ομάδα η οποία έκανε το καλύτερο search, τα οποία τα δουλεύαμε έτσι κι αλλιώ και έχουμε απολυθεί όλοι. Οπότε αυτό ταιριάζει και με το ότι σε κάποιου πήγαν και του είπαν: Από ό,τι φαίνεται κιόλα ότι πλήζε, ελάτε πίσω τελικά. Μάλιστα. Ωραία. Και υπάρχει και το τρίτο κομμάτι, το οποίο θα σου πω, το οποίο είναι το ότι συζητούσα γενικά με κόσμο για τι απολύσει στο Twitter, γιατί εγώ αυτό το οποίο έλεγαν είναι ότι. Οκ, okay, είναι σίγουρα κάτι που είναι δυσάρεστο αυτό το πράγμα, ειδικά για του ανθρώπου που χάνουν τη δουλειά του. Βασικά, πρώτα για του ανθρώπου που χάνουν τη δουλειά του. Ε, Παρ' όλα αυτά, το... είναι πιθανόν να είναι μια επιλογή η οποία προστατεύει ένα μεγαλύτερο ποσοστό mm -hmm. εργαζομένων ε, στον στο χρόνο. Είναι πιθανόν αυτή η δυσάρεστη επιλογή να είναι το καλύτερο damage control ή τουλάχιστον καλύτερο damage control από το να μην κάνει τίποτα. Αυτό δεν το ξέρω, θα το δούμε. Αλλά άκουσα μια άποψη, η οποία η αλήθεια δεν βγάζει κάπως νόημα. Και δυστυχώς φαίνεται να ταιριάζει, άμα όντω όλα τα υπόλοιπα ισχύουν, είναι το ότι την πρώτη σου εβδομάδα στη δουλειά να απολύσει τη μισή εταιρεία, μάλλον δεν έχει προλάβει να έχει όλα τα δεδομένα για το ποιο χρειάζεται και ποιο όχι. Η, η, αλήθεια είναι ότι θα είναι πολύ πιο οριζόντιε οι κινήσει σου. Να. Ε, οριζόντιες. Ναι. ναι, δηλαδή ότι αν και είπε ότι δεν είναι το. Όχι, δεν το είπα αυτό. Άγκυρο είναι το επόμενο πράγμα που ήθελα να πω. Αλλά Σίγουρα δεν, δεν είναι οριζόντιο με την έννοια ότι κάθε ομάδα πρέπει να μειωθεί κατά 14%. Δεν ξέρω, ναι. κάπου εκεί νομίζω ότι είναι η εμπολή. Πώ ήταν, Όχι, ρε. Νομίζω ότι μισή εταιρεία πέλησε. Τόσο πολύ. Αυτό δεν έχω ναι. δεδομένα και ε, δεν ξέρω. Πάρα οπότε, πολύ. Ε, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα ναι, η ισχύει αυτό που λέει σε μεγάλο βαθμό. σω θα μπορούσε να το κάνει αυτό σε ένα μήνα. σω και σε ένα μήνα όμω να μην ήταν εύκολο. Δεν ξέρω. Πάντω ε, μια εύκολη απόφαση σίγουρα δεν είναι αυτή. Από την άλλη, τώρα λοιπόν έρχομαι, θα θυμάμαι σιγά σιγά, ο Jack Dorsey, ο οποίο ήταν ο CEO του Twitter μέχρι να πάρει σαν interim CEO ο αυτός ο Argyle Walp, όπως λέγεται, <Κι> ναι. By the way, δεν ήταν interim, απλώ ένα κοινό γνωστό μα που ήμασταν εδώ στο γραφείο τη Είπε, εντάξει, Μωρέ, λέει, ήταν interim αυτό. Λέει, όλοι το ξέρουμε. Α, ναι, <laughs> ναι, ναι. ναι <laughs> δεν, ήταν <interim. laughs> δεν ήταν interim. Δεν ήταν interim, ήταν. Έχω την εντύπωση ότι ήταν ο πρώην CTO, ο οποίο είχε αναλάβει CEO αφού έφυγε ο Ντόρση για να πάει στην διάδοχη κατάσταση του Twitter. Νομίζω όχι. αυτό το είπε σαν. Τι okay. έννομο, όλοι το ξέραμε ότι είναι αυτό. Ένα φίλο μα που ήταν στο γραφείο την προηγούμενη εβδομάδα. Και εγώ επειδή είχα διαβάσει τότε την ανακοίνωση. Ο Jack Dorsey ήταν interim CEO, by the way. Ε, ήταν ο Jack Dorsey, μετά έφυγε και είχε έρθει ένα κωμικό. Μετά ξανά έρθει ο Jack Dorsey σαν interim CEO τύπου και τέλο πάντων. Δεν θυμάμαι. Θα μείνω εδώ πέρα γιατί αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία ε, όντω έχω. Αλλά που ήθελα να καταλήξω κάπου. Α, ναι, και είπε ο Τζακ Ντόρση τέλο πάντων ότι ζητώ συγγνώμη και μέρο του προβλήματο είμαι κι εγώ, γιατί μεγάλωσα πολύ πιο γρήγορα από όσο έπρεπε την εταιρεία όταν ήμουνα ε, CEO. Ναι. CEO προφανώ φαντάζομαι εννοείται στο δεύτερο, ναι. στη δεύτερη θητεία του, α πούμε, ως ναι. CEO. Το οποίο εντάξει, είναι βέβαια και λίγο. Έχουν ένα bromance με τον Elon Musk. Ναι, Νομίζω... ναι, ναι, έχουν. έχουν. Ναι. Ε, αλλά... Αγαπημένο. εκτιάζονται και αγαπιούνται online. Πέρα από αυτό, όμως, αυτό θέλω να δώσω πάσα στο ότι υπάρχουν πάρα πολλά γενικά layoffs αυτή την περίοδο. Άρα ναι. δεν είναι κάτι το οποίο μάλλον, στην, στην έκταση που έγινε, μάλλον είναι από τα λίγα ή το, το μοναδικό. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει άλλο τόσο μεγάλο αυτή την περίοδο. Από εκεί και πέρα όμω και η Microsoft έχει ανακοινώσει Απολείς. freeze και layoffs. Το Meta το ίδιο. Stripe. Το Stripe έκανε μεγάλο Εγώ. και μάλιστα κάτσε και διάβασα όλο το άρθρο. Γιατί βγάλανε δημόσια το άρθρο το οποίο. Ναι, το mail, είναι. μάλλον που έστειλε. Όπου και εκεί αυτό που έθεσε ως λόγο. Και εκεί ήθελα να το συνδέσω με το Jack Dorsey, ο CEO του Stripe, ή ο co ceo Νομίζω είναι δύο που είναι CEO. Ναι, δηλαδή ναι, ναι, αδέρφια. Αδέρφια. Ναι. Οκ. Okay. Ε, στο, στο, mail αυτό έγραφε ότι το λάθος που κάναμε είναι να προβάλλουμε τα κέρδη και τη, το, το τζίρο της εταιρεία με βάση την αύξηση των τελευταίων ετών η οποία λόγω COVID και λόγω της αλλαγής και του, της τροφής που έγινε στο online ήταν μη πραγματική. Οκ. Okay. Άρα δεν, δεν λέω κάτι για να δικαιολογήσω απλά φαίνεται ότι αυτές τις λάθος προβλέψεις τι έκαναν πολλές εταιρείες σε εκμεταλλευτήκαμε ως προγραμματιστές όλοι μας, ε, γιατί οι μισθοί ανεβήκανε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Νομίζω το έχουμε δει όλοι ή περισσότεροι από εμά που άλλαξαν δουλειά, είδαν ότι αυτό το πράγμα ήταν πιο εύκολο mm -hmm. να βρει ένα καλύτερο μισθό. Άρα όλοι έχουμε βάλει το λιθαράκι μας λιγότερο ή περισσότερο. Προφανώς η ευθύνη δεν είναι η σώπωση σε όλους ε, και αυτό είναι ότι αυτό δεν ειναι η σε ολους και αυτο κάτι το οποίο αφορά... Συγκεκριμένε εταιρείε. Είναι κάτι το οποίο αφορά γενικότερα την αγορά, αυτή η στροφή στο, στο, στην πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα αύξηση mm. του εργατικού δυναμικού. Οπότε πιστεύω ότι ο επόμενο χρόνο θα είναι λίγο mm -hmm. ασταθή. Δεν ξέρω πώ το βλέπει. Ε, ναι, και εγώ δεν το, βλέ δεν το βλέπω ότι θα είναι, θα είναι φοβερό ο επόμενο χρόνο. Το ίδιο πράγμα είπε και το Shopify. Mm -hmm ε, ότι, γιατί και αυτό έκανε σοβαρές απολύσεις πριν, πριν κάμποσο καιρό ε, μια αντίστοιχη άποψη είχε εκφράσει και ο δημιουργός του Redis στο Twitter ο οποίος είπε ρε «Παι, παιδί μου ότι το job hopping έπαιξε ένα ρόλο σε αυτό βέβαια τον κράξανε πολύ και πήγε μετά και είπε παιδιά εγώ αυτό το οποίο έλεγα δεν λέω ότι φταίνε αυτοί οι άνθρωποι αν κατάλαβα καλά αλλά έλεγε αυτό είναι μια κατάσταση η οποία δεν δημιουργήθηκε Μονομερός. Και mm -hmm. για μένα ο εργαζόμενο έχει λιγότερο ευθύνη. Αυτό το οποίο εγώ να, να πω ότι βλέπω σαν ευθύνη, εγώ από μεριά μου, σαν εταιρεία, εμεί όταν δουλεύουμε με άλλε εταιρείε και τι θεωρώ ότι στο software πρέπει να βλέπουν και τα άτομα τα οποία να βρουν δουλειά σε μια εταιρεία, είναι από πού έρχονται τα λεφτά τα οποία mm -hmm. θα πάρω. Είναι από κέρδη είναι από φαντ. Απόλυτα δεν μπορεί να το ξέρει ποτέ. Δεν μπορεί γι' αυτό το λόγο κιόλα και η Microsoft που είναι μια κερδοφόρα εταιρεία, απολύει κόσμο. Mm -hmm. Δηλαδή, όντω δεν έχει πλήρη έλεγχο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι κάποιο έχει κέρδη. Δεν σημαίνει ότι δεν θα απολύσει κόσμο επειδή δεν θέλει να έχει περισσότερα κέρδη. Απλώ όταν αυτό είναι survival, όταν δηλαδή το κάνει για επιβίωση όπω το κάνει το Twitter. Είναι σίγουρα πιο. Πάζουμε περισσότερε πιθανότητε και μάλλον θα είναι και πιο σφοδρό όλο αυτό. Τώρα που είπε για κέρδη, να ρίξω και την κρακτική μου τη δημόσια. Ναι στην Κολοέβη που αποφάσισε να μου αυξήσει το τέτοιο. Και σε άλλου βέβαια. Το, το μίσθωμα. Το μηνιαίο. Γιατί? Γιατί λέει είναι ακριβέ εποχέ και μετά μου το γυρίσανε ότι είναι και καλά η ασφάλεια πιο ακριβή τώρα. Μαλάκες Γιατί, γιατί είναι μαλάκι γι' αυτό. Γιατί είναι πιο ακριβή η ασφάλεια. Δεν... Ρε, γιατί είναι τίποτα, μαλάκες. απλά του βόλευε. Είναι αυτό που κάνω πολύ ότι του στυλ αυξήθηκε. Εμ, ξέρω, αυξήθηκε 10% κάτι που παίρνω από ένα προμηθευτή και εγώ αντί να το μεταπουλήσω συν 10% ή πε συν 20% άντε να πες να βάλω και εγώ το δικό μου γιατί υπάρχει πληθωρισμός όλα αυτά το πάω 2 επί δεν. Εγώ αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω Δεν θα τους αφήσω έτσι πάντως <laughs> Δηλαδή είναι από τα πράγματα που έχω κνευριστεί πάρα πολύ Και εμένα με εκνεύρισε όταν κάναμε το meetup μας το, τον Οκτώβριο και ακόμα αυτό το αναβάλω αλλά τέλο πάντων που είναι αστείο το ποσό αλλά anyway πήγα να πάρω χειροπετσέτες για το, για το μπάνιο μέσα mm -hmm. και πήγα να, να τα ξαναγοράσω από το σκρουτζο που τα είχα αγοράσει και βλέπω ότι ήταν κοντά 100% αύξηση διπλή τιμή το οποίο δεν παίζει γενικά δηλαδή δεν μπορώ να δω τη συνθήκη που αυτό το πράγμα δεν υπάρχει κομμάτι σχροκέρδιας μέσα σε αυτό δηλαδή ήταν από τα 20 ευρώ στα 35 το θυμάμαι εκνευρίζομαι πάρα πολύ ε... Τέλο πάντων, λέω να σταματήσω ναι. το κράξι μου. Να, να, βάλω ένα ελαφρύ φρένο στο κράξι μου. Πάντω, ερχόμενοι στο θέμα που είπαμε να συζητήσουμε πριν, εγώ έχω να πω. Ταιριάζει βέβαια με την εσωτερική. Βεβαίω και ταιριάζει. Και έχω να πω ότι ο Elon Musk ένα από τα πράγματα που είπε είναι μειώστε τα infrastructure costs κατά ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Σκληρό. Όταν είσαι μια εταιρεία που κάνει 5 δι. Ναι, τόσο κάνει. Ναι. Πάντω είχε ένα δι λόγω το 20 από ό,τι είδα. Οκ. Okay. Κάνει πέντε δι. Ναι. Το ένα δι στην infrastructure, όταν δεν είσαι in infrastructure η εταιρεία, δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, φαντάζομαι είπε να μειώσετε, που σημαίνει ότι δεν, δεν καίνε τόσο και είναι ναι. κάτι πολύ μεγαλύτερο αυτό. Δεν ξέρω. Καταρχάς έχει τρελή κίνηση. Ε, δεν το συζητάμε. Ε, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε εμεί αυτό το πράγμα. Όχι. Μαζί σου δεν, έχω καν, δεν μπορώ καν να φανταστώ, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω τα μαθηματικά. Ο μεγαλύτερο παίχτη στην Ελλάδα είναι ένα fraction αυτού του πράγματο. Ναι, μαζί σου. Ωραία. Οπότε και εγώ δεν μπορώ, δεν, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Ε, αλλά και εμένα το ένα δίσκο ακούγεται ψεύτικο. Δηλαδή, αν φαντάζομαι ρε παιδί μου, θα το του είπα μειώσω το κατά Όχι. Θα, θα, είπε μειώσει το κατά θα πω 5%. Να, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο κόβω. Η, κάτι τέτοιο βλέπω. Είναι αβάσιμη η, η, η κασία μου, αλλά κάπου εκεί θα περίμενα να του πει στο μισό. Αυτό θεωρώ ένα ακραίο νούμερο να πει κάποιο. Αν λοιπόν εσύ έχει δύο δι στα πέντε για infrastructure. Νομίζω, θα σου πω, νομίζω ότι αυτή είναι στο Google Cloud σε σημαντικό βαθμό. Κάτι τέτοιο διάβασα. Δεν έχει σημασία, όπου και να είσαι. Είναι δύο δι. Ναι. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Και εδώ έρχεται λοιπόν το Segway. Ναι. Αξίζει να πα πάρει καστιδιάρι στο cloud. Ε, εγώ θα αλλάξω ελαφρώ την ερώτηση γιατί περισσότεροι είναι στο cloud και θα πω αξίζει να φύγει από το cloud ή αξίζει να μείνει στο cloud. Όλα, βασικά θα τα προσθέσω αυτά στην αρχική ερώτηση. Εσύ τι πιστεύει. Θα σου πω. Ε, αρχικά θεωρώ ότι το cloud προσφέρει μια υπηρεσία η οποία δεν είναι συγκρίσιμη με την υπηρεσία off cloud. Και εξηγώ γιατί το λέω αυτό. Να. Θεωρώ ότι το cloud σου δίνει μία υπηρεσία η οποία είναι αρκετά υψηλότερο επίπεδο από την υπηρεσία που έχει να διαχειρίζεσαι μηχανήματα, servers. Να. Είτε αυτοί οι servers διαχειρίζονται από κάποιον τρίτο. Δηλαδή δεν λέω. Το cloud δεν το συγκρίνει απαραίτητα με το να βάλουμε ένα data center εδώ, στη γωνία. Mm. Αλλά το συγκρίνει με το να έχει ένα data center που το πληρώνει σαν χώρο, mm -hmm. με το να έχει ένα data center που κάποιο το διαχειρίζεται για σένα. Mm -hmm ή με το αν έχει και ένα data center στο δικό σου δωμάτιο. Συγγνώμη, όχι αυτό. Με το να έχει dedicated hardware. Μπορεί να μην έχει όλο το data center, αλλά Αντίβως. να έχει μια φέτα κάπου. Να ναι. σου... Α... Αυτό. Άρα λοιπόν, υπάρχει ένα φάσμα εκεί πέρα επιλογών. Δεν είναι ότι ή θα είμαι στο cloud ή θα είμαι στο δωμάτιό μου <laughs> με το server room εδώ πέρα να το χαϊδεύω. Άρα λοιπόν, η ερώτηση είναι. Αξίζει την υπεραξία την οποία πληρώνει στο cloud να την πληρώνει. Το προϊόν για μένα είναι ξεκάθαρα καλύτερο. Ναι. Η ερώτηση είναι: Αυτή η διαφορά τιμή, αν έχει νόημα ή δεν έχει νόημα. Ωραία. Σχένο μου που το κάνω αυτό, αλλά να ξανακάνω, reframe την ερώτηση. Ξανακάτε, αν μια φορά. Ναι. Το ερώτημα είναι πότε αξίζει αυτό το πράγμα, να το πω έτσι. Υπό ποιε συνθήκε αξίζει. Γιατί σίγουρα κάποτε αξίζει και κάποτε δεν αξίζει. Ωραία. Να πάμε στι εύκολε απαντήσει. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι είσαι μία μικρή εταιρεία, τώρα ξεκινά και δεν έχεις χρόνο και χώρο χρηματικό να κάνεις μια επένδυση για να στήσεις τις υπηρεσίες που θέλεις, νομίζω ότι το cloud αξίζει. Ναι. Και παρότι πολλοί ξεκινάνε με dedicated servers όταν ξεκινάει η εταιρεία, για να είναι πιο φθηνό, να. πιστεύω και συνεχίζω να πιστεύω το να πας σε μια υπηρεσία υψηλότερου επίπεδου, να πας σε ένα platform, σε ένα Heroku, σε ένα Netlify, σε ένα... Mm -hmm. Ούτε, ούτε, καν στο cloud. Δηλαδή, εγώ σε πάω σε ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσίε. Ναι. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Ωραία. Εσύ τι πιστεύει. Ωραία. Θεωρώ πω το. Τι σου υπόσχεται το cloud. Σου υπό... Πω... Κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο έχει να σου δώσει σαν υπεραξία, το cloud, το σημαντικό, είναι το, το elasticity. Mm -hmm. η ελαστικότητα, ότι μπορείς παιδί μου σήμερα να έχεις να χρειάζεσαι ένα πύρινα CPU, ένα gigabyte RAM σε 10 λεπτά να χρειαστείς 100 φορές αυτό μετά το βράδυ να μην τρέχει καθόλου για μένα αυτό είναι κάτι μοναδικό το οποίο μπορείς να έχεις από το cloud οπότε mm, αυτό είναι το ένα το δεύτερο είναι ότι μπορείς ειδικά με υπηρεσίε τύπου platform SH, heroku fly.io you name them ότι έχει ένα πακετάκι ολόκληρο, έχει τα logs σου, έχει τα πάντα. Ωραία. Κάτι γνώμη μου, άπαξ και δεν έχει auto το scaling, mm -hmm. μάλλον το cloud δεν είναι για σένα αυτή τη στιγμή. Εγώ okay. το τόσο απλά. Γιατί. Ένα άλλο πράγμα το οποίο υποσχόταν τουλάχιστον πιο παλιά το cloud ε, ήταν ένα ε, ήταν tooling. Ήταν εργαλεία που μπορείς πάρα πολύ εύκολα CICD ICD να κάνεις deploy και αυτά. Πλέον αυτά είναι πανεύκολα να τα κάνεις και σε δικούς σου servers. Mm -hmm. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ε, πας και πάρεις ένα Raspberry Pi και ας πω κάτι θα το κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε βίντεο <laughs> παίρνεις ένα, ένα Raspberry Pi το πετάς στην πρίζα μπαίνεις στο Raspberry Pi μέσα, εγκαθιστάς ένα GitHub Actions Runner mm -hmm. και έχεις CICD που όταν κάνεις merge στο main στο repository σου φεύγει κατευθείαν στο το, το, το παίρνεις και το κάνει deploy το Raspberry Pi με τη μία και μπορεί να μην έχει κάνει incoming connections αυτό δηλαδή ναι. μιλάει αυτό προς τα έξω, ισχύει αυτό Δηλαδή το tooling είναι εκεί πλέον για να κάνεις πάρα πολλά πράγματα αυτόνομα, και, αυτόματα και βασικά εμείς τα κάνουμε ήδη γιατί έχουμε κάποιες υπηρεσίε, όπως είναι το Sourceler το οποίο τρέχει, ρε, παιδη, τρέχει σε Visual Machines αλλά είναι ένα διαφορετικό setup, τρέχει με ένα runner ο οποίο είναι εκεί επάνω όπως είναι το Dojo, όπως είναι κάποια άλλα εργαλεία τα οποία έχουμε που αυτό παίζει πάρα 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 πολύ ωραία. Οπότε θεωρώ άμα έχεις predictable κίνηση mm -hmm. Τι λόγο έχει, Παίρνει εκεί το μηχάνημά σου, βάζει πάνω τον κώδικα, βάζει Docker, το οποίο οκ, okay. ε, Cloudflare από πάνω και τα παίρνει όλα καλά. Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα εκεί, Το πρόβλημα εκεί είναι ότι εσύ είσαι υπεύθυνο σε σημαντικό βαθμό για την ασφάλεια αυτού του πράγματο. Mm -hmm. Πρέπει να φροντίσει να μην μπορεί ο καθένα να κάνει SSH, αυτό πρέπει να φροντίσει να παίρνει τα security patches. Αυτό. Πρέπει να φροντίσει να, τα logs να μην γεμίσουν το server. Βέβαια και στο cloud, αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιεί απλά virtual machines, είσαι σε παρόμοια Σωστά. κατηγορία. Σωστά. Εγώ είχα για κάποιο λόγο το Fargate στο μυαλό μου. Συγγνώμη. Αλλά ναι, άμα έχει virtual machines που Fargate είναι λίγοι αυτοί που χρησιμοποιούν σε σχέση με τα virtual machines, είσαι σε μια αντίστοιχη φάση. Πρέπει όλα αυτά να τα φροντίσει. Mm -hmm. ε... Εντάξει, αυτό το οποίο έχει στα virtual machines και στο EC2 που δεν έχει ένα δικό σου dedicated machine αλλά το οποίο εντάξει, με λίγη παραπάνω δουλειά το χτίζει, είναι το ότι τα volumes είναι εντελώ decoupled από το compute. Δηλαδή, αν εσύ. Και η δικτύωση. Ναι. Εντάξει, η δικτύωση δεν είναι θέμα. Τα volumes είναι data. Δηλαδή, τι θα πει χάθηκε η δικτύωση. Ε, φτιάξει ένα άλλο machine και θα δουλεύει. Όχι, όχι, φτιάξει τη δικτύωση, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει κανόνε για το Virtual Private Network. σου το ποιο μηχάνημα μιλάει με ποιο, ε, πώ μιλάει. Ε, έλα, μωρέ. Τα... τα, τα, τα κάνει με ντόκερ αυτά, έτσι κι αλλιώ. τα τα κάνει αυτά. Οκ, okay, ναι. Αυτό όμω όμως είναι ένα θέμα. Τα, τα, data είναι θέμα. Δηλαδή, άμα <laughs> είναι πιο εύκολο να κοραπτάρει ένα. να, να, να καταστρέψει ένα μηχάνημα από το να καταστρέψει ένα virtual machine. <laughs> ναι, δηλαδή μετά έχει το, ε, ξέρεις, τα dedicated servers έχουν ένα recovery mode το οποίο είναι κάπως περίεργο πρέπει να συνδεθείς με SATA με, SATA, λέω, με, με serial bus έχει ένα overhead παραπάνω. Par. Μπορεί να καεί το ρακ το οποίο βρίσκεσαι και να πρέπει να πα δίπλα, και αυτό δεν σε ενδιαφέρει σε όταν είσαι στο cloud, έτσι. Άρα έχει ναι. και ένα, ένα θέμα ασφάλεια. Άρα λοιπόν οι εγγυήσει αυτέ θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικέ. Δεν ξέρω, ναι. δηλαδή, ο, ο κάθε dedicated provider δεν ξέρω τι εγγύη σου δίνει για την καταστροφή την πιθανότητα του μηχανήματο. Mm -hmm. Άρα έχει και τετιάνη δηλαδή. και όλοι παίζουν με, με raid, νομίζω, hardware από πίσω. Δηλαδή έχουν γράφει ναι, 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 δύο από τα τρία. Ναι, ναι, ναι. Και έχει ρε παιδί μου ένα yeah. μοντέλο το οποίο βέβαια πρέπει να διαβάσει και να δει ότι όντω ισχύει έτσι. Mm. Ενώ στο κλάδο δεν περνάει το μυαλό ότι μπορεί αυτό το volume να εξαφανιστεί αύριο. Mm. Ή... Ναι, 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 ναι. Δεν, το... oh, δεν θα γίνει. Έτσι κι δεν θα γίνει. Ή άμα πάρει φωτιά το data center, τελείωσε. Εντάξει, <Στ'> κοίταξε και η Amazon σου λέει το οποίο γίνεται ακόμα πιο ακριβό. Υπάρχουν disaster recovery architectures. Και αυτό τα οποία πρέπει να τα κάνει και στο S3 κανονικά. Ναι, αλλά είναι διαφορετικό να καεί ένα ένα μηχάνημα διαφορετικό να καεί, ενώ μηχάνημα φυσικό έτσι, όχι virtual, είναι διαφορετικό να καεί ένα, πώς λέγονται, όχι region, τα, τα πιο μικρά που έχει, ένα zone. Δι -δι και διαφορετικό να καεί ένα region. Άρα λοιπόν, στη μία περίπτωση εσύ έχει ένα μηχάνημα, άμα τύχει και πάρει φωτιά το, το rack στο οποίο είναι ο υπολογιστή σου, δεν θα πάει πιο δίπλα, ενώ στην Amazon θα πάει. Okay άμα τύχει να πάρει φωτιά all the availability zone στην Amazon υπάρχουν σενάρια που μπορεί να μην πάνε τα data μαζί αλλά θα πάει το μηχανήμα σου παραδίπλα στο δίπλα availability zone να. και εντάξει μετά πρέπει να κάνεις κάποιο disaster recovery σενάριο αλλά έχεις αρκετά μεγαλύτερη ασφάλεια δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμη εγώ πιστεύω ότι είναι και ας πω που, που πιστεύω ότι δεν είναι στα δεδομένα πιστεύω ότι έχεις ένα παραπάνω ε, overhead mm -hmm. εκεί το έχεις γιατί είναι Εντάξει, το να στήσει replication δεδομένων σωστό, μπλα μπλα μπλα, μπλα είναι έχει ζόρι. Αλλά με τα, με τα, εργαλεία τα οποία έχουμε στα χέρια μα σήμερα, Swarm, το ξαναλέω πρώτα αυτό, <laughs> μετά Kubernetes, <κυμπερνέτες, laughs> για τον ένα στου χίλιου που το χρειάζονται, Nomad ε, και όλα αυτά, παίρνει ένα VM στη Φραγκφούρτη, ένα VM στο Ελσίνκι και βάζεις τα services να κάνω replicate. Mm -hmm. Και στείλεις, εννοείς, και It's Αυτό ήταν. Το λύσαμε. Έλα πάμε, πάει το επεισόδιο. Γι αυτό, γι' αυτό λοιπόν έρχεται και, έρχεται, έρχεται και λέει η ερώτηση. Και, το, και στο cloud να πας, έχεις επίπεδα. Έχεις το παίρνω EC2, παίρνω δηλαδή virtual machines. Ναι. Παίρνω Fargate, δηλαδή παίρνω κάποιο compute το οποίο διαχειρίζομαι εγώ, αλλά δεν καταλαβαίνω ακριβώς πώς δουλεύει στην Amazon. Ναι. Και παίρνω και Heroku, η platform. Ναι. Άρα λοιπόν ανάλογα στο πιο επίπεδο θέλεις να παίξει, έχεις διαφορετική αξία την οποία παίρνεις από αυτό ναι. και αντίστοιχα έχεις και διαφορετική τιμή στην οποία πληρώνεις. Νομίζω ότι σήμερα αν χρησιμοποιείς EC2 μάλλον η έξτρα τιμή δεν δικαιολογεί τις ευκολίες που παίρνεις. Ναι, άμα δεν έχεις μέσα Auto -scaling. Το auto scaling είναι άλλο τέτοιο. Άλλο. scaling, ωραία, το, 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 το auto scaling. scaling μετά. Είναι από τα σενάρια που όντω το cloud συμφέρει. Γιατί, γιατί μπορώ να πληρώσω τα δεκαπλάσια μηχανήματα από αυτά που κανονικά χρειάζομαι για μία ώρα. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Πιθανόν να συμφέρει υπό κάποιε συνθήκε. Γιατί. Ναι, σωστά. Εντάξει, Επειδή προφανώ αυτή την κουβέντα την κάνουμε, γιατί κάνουμε μία ψαξιματική τώρα. Οι τιμέ είναι. Δεν έχουν σχέση. Δεν ξέρω άμα το, το cloud μάλλον είναι κάπου. Είναι πάνω από δεκαπλάσιο από το compute που θα πληρώσει για ένα dedicated μηχάνημα. Mm -hmm. Οπότε ξέρει, ίσω άμα χρησιμοποιεί. Για να βγάλει νόημα για τη μία ώρα να πάρει τα δεκαπλάσια, μάλλον. Mm -hmm. <laughs> ξέρει. Μπορεί αυτό να συμφέρει να έχει συνέχεια τα δεκαπλάσια σε dedicated machine. Μπορεί και αυτό να ισχύει. Ναι, δηλαδή υπάρχουν, πρέ, πρέπει να καθίσει να κάνει εκεί τα, τα μαθηματικά, να βάλει κάτω τα just recovery. Το ξαναλέω. Για μένα τα δεδομένα είναι το μόνο το οποίο πρέπει να δει σε όλο αυτό. Mm -hmm. Και υπάρχει το, το scaling που σε κάποιε περιπτώσει βγάζει νόημα. Και υπάρχει και το all in one πακετάκι που σου δίνει υπηρεσία τύπου platform SH τύπου χερόκου Το οποίο αυτό πρέπει να το στήσει εσύ. Γίνεται, αλλά πρέπει να το στήσει εσύ. Και ίσω να μην είναι. Και πάντα έχει να κάνει και με το τι κόπο θέλει να βάλει. για παράδειγμα να είναι το πιο απλό να πα και να πει ότι παίρνω ένα μεσαίο σε ευελιξία cloud, όπω η DigitalOcean. Ναι. Και είμαι και okay, έρευνα. Μου βάζω και πέρα τα droplets μου. Έχω δύο-τρία. Δεν θέλω να μπλέξω. Δεν θέλω να με ξυπνήσει κάποιο αυτό το κυριακό βράδυ να μου πει ότι το droplet σου έπεσε και πρέπει να το κάνει migrate. Σωστά. Εγώ θεωρώ ότι άμα είσαι μια μικρή εταιρεία που δίνεις άντε μέχρι ένα εκατοστάρικο το μήνα σε cloud, that's fair. Άντε πες 100 ευρώ. Και μετά ρε παιδί μου, γιατί μπορεί και μετά να αρχίσει να βγάζει νόημα η ευελιξία και το τι uptime θέλεις να έχεις. Δηλαδή για παράδειγμα το ότι θα πέσει κάτι την Κυριακή το απόγευμα και θα χρειαστεί να δαπανίσει μισή ώρα, αυτό μπορεί να βγάζει ή να μην βγάζει νόημα για σένα. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο αυτόματα. Mm -hmm. Δηλαδή, είναι πιθανόν, Ξέρεις, για να μπορέσει να το πετύχει αυτό, να πρέπει να έχει τη σωστά τα failover policies, όλα αυτά. Πρέπει να πα να κάνει μια δουλειά, την οποία σε σημαντικό βαθμό μπορεί να την κάνει και σε Swarm και σε Kubernetes, τα οποία μπορεί να τα στείλει σε πάνω και στα Raspberry Pi σου. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν τρέχουν σε άρμα, αλλά θα τρέχουν, ξέρω εγώ. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί εγώ έβλεπα το ότι το cloud ήρθε και έρχεται και υπόσχεται. Ότι α, και είναι αυτό το οποίο υπόσχονται όλοι, βασικά. <laughs> α, επιτέλου ήρθε η ώρα που δεν θα ασχολείσαι με το infrastructure και θα ασχολείσαι περισσότερο με το να γράφει κώδικα, μπλά μπλά μπλά. Εγώ προσωπικά βλέπω περισσότερου DevOps engineers από ποτέ να έχουν προσληφθεί, mm -hmm. τώρα που έχουμε όλε αυτέ τι ευκολίε. Και τα use cases όπου αυτό δεν είναι πραγματικότητα είναι σε εταιρείε οι οποίε χρησιμοποιούν platforms Age, Heroku, Fly.io, Vercel και όλα αυτά τα κόλπα. Εκεί μόνο δεν το βλέπω. Κάτι άλλο που μπορεί να σε ενδιαφέρει είναι η διαθεσιμότητα σε πολλέ περιοχέ. Για παράδειγμα, ε, μπορεί για παράδειγμα το να θέλει η εφαρμογή σου να τρέχει σε διάφορα regions ταυτόχρονα. Και να μην έχει δυνατότητα να φτάσει τόσο κοντά στον τελικό σου καταναλωτή με το cloud, χωρί το cloud στο οποίο βρίσκεσαι. Δηλαδή, ένα άλλο καλό που έχουν το, και εγώ τώρα ξέρεις, κάνω λίγο το, ε, την υποστήριξη του cloud εδώ πέρα. Αλλά για παράδειγμα, okay, άμα έχεις Cloudflare, την οποία είναι από τα service τα οποία λατρεύω εγώ, προσωπικά. Είναι εξαιρετική. Έχει edge πάρα πολύ κοντά στον τελικό σου καταναλωτή, κατά πάσα πιθανότητα. Είναι πολύ λίγε περιπτώσεις όπου το edge σου δεν είναι τόσο κοντά στον τελικό καταναλωτή. Mm -hmm. Αν όμω δεν έχει Cloudflare, ή αν θέλει το compute σου να πάει κοντά στον τελικό καταναλωτή, δηλαδή να έχει. Ε, και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην Ασία. Μπορεί να μην σε υποστηρίζει καλά. Θα μου πει: Μπορεί να πάρει πολλαπλού providers, έτσι. Δεν σου λέει κάποιο: Πάρε μόνο μία εταιρεία. Δεκτό. Και ο μόνο μου, Και ο το Kubernetes εκεί, πάνω. Ε, το Swarm εννοούσα. Εντάξει, Εγώ θα κουμπώνω ένα Swarm ανα region. Δεν θα το πήγαινα ακρό. Όχι, αν ήθελε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα να είναι εντελώ. Ναι, και εγώ θα το έκανα έτσι. Γιατί η δικτύωση δεν θα ήθελα να μιλάει μια εφαρμογή μεταξύ Ευρώπη και Αμερική για να. Γιατί Γιατί αυτό βάζει ένα delay. Α, λόγω delay. Ναι, ναι, ναι. Και ότι για να έρθει σε κονσένσου αυτό και να μιλάει Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Εντάξει. Δεν θα. Λέω εγώ ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ψηλό Ναι, θα προτιμούσα να έχω ενδεχομένω ένα cluster τοπικά ανα region και μετά να έχω κάποιον τρόπο να κάνω routes στο cluster. Για παράδειγμα, κλάστερ μπορεί να σου λέει ότι θα στείλω το request αλλού για να κάνει έξω Και μετά το κάνεις σε επίπεδο CICD αυτό. Έχεις ένα runner στο κάθε cluster, το οποίο πάει αυτό και κάνεις deploy στην ουσία μία φορά ένα cluster. Ναι. Και αυτό μπορείς να το κάνεις και παράλληλα. Mm -hmm. Δεν μου απαντήσει εδώ πέρα. Οπότε λοιπόν... Εγώ θεωρώ το cloud πρέπει να απαντήσει στην εξή ερώτηση. Πώς εσύ επιλέγεις να έχεις ένα πάροχο ενέργειας και να μην παράξεις την ενέργεια μόνος σου. Είναι πολύ ακριβό να το κάνει αυτό αυτή τη στιγμή. Εκτό αν βάλει κάποιε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, οι οποίε έχουν ένα πολύ μεγάλο αρχικό κόστο και μετά αρχίζει και βγάζει νόημα. Okay. Έτσι λοιπόν, επειδή εσύ δεν, αποφασίζει να φτάσει εκεί, το cloud για να λέει, γιατί η διαφήμιση του cloud είναι τι, ότι εμεί δεν είμαστε utility. Είμαστε δηλαδή ένα, όπω είναι το ρεύμα σου, έτσι είμαστε κι εμεί. Είμαστε κάτι το οποίο καταναλώνει και δεν αξίζει να παράξει μόνο σου. Okay. Άρα λοιπόν αυτή την υπολογιστική ισχύ πρέπει να την φέρει με ένα τέτοιο τρόπο και σε μια τέτοια τιμή που να μην σε συμφέρει εσένα να πα και να έχει τη δικιά σου υποδομή. Και δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι εκεί. Όχι, φυσικά και δεν είναι. Και δεν θεωρώ ότι δεν είναι εκεί επειδή είναι πολύ ακριβό το cloud. Είναι επειδή έχει βγει πάρα πολύ φθηνό τρόπο να πάρει το... την υποδομή σε σένα. Και να πα σε μια εταιρεία που προσφέρει dedicated μηχανήματα με πολύ καλέ υπηρεσίε, το οποίο δεν υπήρχε πριν από πέντε χρόνια. Ναι, Σημαντικό ρόλο σε αυτό δεν είναι ότι έχουν, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ότι οι, οι, οι providers των bare metal servers έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ. Γιατί ξέρει τι, και πριν, ξέρω, κοντά 10 χρόνια που είχαμε εμεί για το layer bare metal στην Rackspace, απλά πήγαμε με κλικ και κλικ και το φτιάξαμε. Δηλαδή ήταν ήδη καλό. Αυτό το οποίο, κατά τη γνώμη μου, άλλαξε πάρα πολύ ήταν το tooling mm -hmm. για orchestration και για CICD. Τότε εμφανίστηκε το Swarm, εμφανίστηκε το Kubernetes και εν τέλει εμφανίστηκαν οι runners που βάζει το μηχάνημά σου και τραβάνε jobs από το git hosting provider σου. Mm -hmm. Για μένα εκεί τελειώσαν όλα. Και εκεί όταν okay. τελειώσαν όλα, τι εννοώ, εννοώ ότι πήραν ένα κρίσιμο κομμάτι ε, μάζα που τρέχει στο cloud και τουλάχιστον έθεσαν το ερώτημα θες εσύ αυτό το πράγμα να τρέχει στο cloud. Και τώρα ειδικά που έχουν που παίζει όλο αυτό το πράγμα με τον πληθωρισμό, που παίζει αυτή η κρίση που λέμε, απολύονται άνθρωποι, οι εταιρείε δεν πάνε καλά, αρχίζουν και το σκέφτονται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σα έστειλα το άρθρο το οποίο κάναμε πλάκα για το DHH και το Hay, όπου λέει φεύγουν από το cloud, και έλεγε το εξή που κι εγώ, βλέποντα τώρα τι τιμέ που είδα στη Hertzner για παράδειγμα, ή στην Scaleway, στην OVH, έλεγε ο τύπο ότι εμεί για RDS και για search, για Elasticsearch, δίναμε λέει. 500.000 το χρόνο. Και βλέπω εγώ τώρα ότι νοικιάζει σε ένα machine με 256 GB RAM και NVMe SSD επάνω με 50 και 100 ευρώ το μήνα. Βέβαια, άμα θες να πας και να το θέσει σαν μίλα προς μίλα, ρε παιδί τη σύγκριση αυτή, ο, δεν ήμασταν στη Rackspace τότε, αυτό που θυμάσαι. Στη Rackspace είχαμε virtual machines. Νομίζω ότι είχαμε πάρει και το bare metal με τα 64 GB RAM. Όχι, το bare metal το είχαμε στην... Ε... Στην ε, soft layer. Soft layer. Σίγουρα. Την οποία okay. μετά αγόρασε η IBM. Να. Και τότε στην soft layer που είχε το καλύτερο bare metal service εποχή. Mm. Γιατί τώρα υπάρχουν και άλλα παρόμοια, αλλά τότε νομίζω ήταν καλύτερη. Έκανε request, δηλαδή βάζει μια φόρμα και το μηχάνημα ερχόταν σε μια-δυο μέρε. Ναι. Το οποίο ήταν εξαιρετικά καλό και παραμένει εξαιρετικά καλό γιατί οι ανάγκε σου, αν δεν είσαι στο cloud και δεν έχει αυτή την ανάγκη να κάνει scale up και scale down, μάλλον scale out και scale in mm. τόσο γρήγορα, είναι μια χαρά. Ναι. Το να πλανάρει ότι σε μια μέρα θα έχω μηχάνημα. Και τώρα πλέον έχει πάει σε μερικέ ώρε. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι εγώ ήθελα να δοκιμάσω σε Raspberry Pi και υπάρχει ένα κλάδο που σου προσφέρει φυσικά Raspberry Pi και στα κουμπώνει πάνω και στα κουμπώνει νομίζω σου λέει σε κάποιε ώρε. Okay. Η Scaleway νομίζω και αυτή είναι αρκετά γρήγορη. σω να έχει και pre-provision μηχανήματα τα οποία θα δίνει. Ναι, 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 και, έχει η Άρα λοιπόν, οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό. Και άρα λοιπόν πρέπει το cloud τώρα να έρθει και να αντιμετωπίσει αυτό. Γιατί τότε, πριν από 10 χρόνια που εμεί επιλέξαμε τη soft layer γιατί είχαμε credits. Ναι, classic. Η, η, η επιλογή ήταν έχω ένα μηχάνημα σε ένα δευτερόλεπτο ή έχω ένα μηχάνημα μετά από παρακάλια στη Hedgener. Γιατί στη Hedgener, μέχρι και πριν μερικά χρόνια, για να πάρει μηχάνημα, έπρεπε να μιλήσει τηλέφωνο. Έλα, ρε. Δεν έχω, δεν χρησιμοποιήσει ποτέ. Οπότε ίσως δεν ξέρω. Υπερβάλλω, αλλά έπρεπε να κάνει συνεργασία με άνθρωπο. Είχε διαδικασία. Και όσο υπάρχει άνθρωπο στη μέση, αυτό είναι αργό. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν, ξέρει, όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι και μια ερώτηση του πόσο πολύ θε να το πα μακριά. Άρα λοιπόν, ναι, άμα έχει scale out, scale in, ναι, θα μπορούσε να έχει και μια ευρυδική εγκατάσταση. Okay. Όπου έχει μέρο τη υποδομή σου να τρέχει σε, δικούς, σε δικά σου μηχανήματα και τον backup σου, όπω έλεγε πριν από μερικά λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Όχι ναι, ναι, ναι. on camera, αλλά off camera. camera ε, να το έχει πάνω σε, στο cloud. Ή θα μπορούσε ενδεχομένω το, το scaling σου, δηλαδή άμα έχει εσύ ανάγκη παραπάνω, να σηκώνει έξτρα μηχανήματα για αυτή την υπολογιστική ισχύ στο cloud. Ναι. Άρα, δεν θεωρώ ότι το cloud δεν έχει λόγο ύπαρξη. Θεωρώ ότι όλο και περισσότερο τα άκρα είναι αυτά τα οποία βγάζουν περισσότερο νόημα, δηλαδή θα έχει μια υπηρεσία πολύ ψηλού επίπεδου ή μια mm. υπηρεσία την οποία θα διαχειρίζεσαι μόνο σου. Το να διαχειρίζεσαι μια υπηρεσία απλά στο cloud δεν ξέρω πόσο νόημα έχει. Mm. Ειδικά άμα μπορεί να κάνει μια πρόβληψη εξαμήνου ή έτου. Στο ναι, και εγώ οι τιμέ οι οποίε έβλεπα και έλεγα ότι είναι 10 πλάσιε δεν ήταν οι on demand που έχει, γιατί αυτέ είναι διαστημικέ τελικά. Mm -hmm. Ήταν η prepaid 3 year lease. Οπότε, άμα είναι να πα σε prepaid σε compute στο cloud, μπορεί και να μην έχει νόημα. Ή άμα έχει νόημα, για παράδειγμα, να πει ότι εγώ χαλάω το compute μου κάθε βράδυ για 8 ώρε το πεθαίνω ρε εσύ. Το, το σηκώνω άπειρα μηχανήματα για να κάνω τα daily jobs μου. Ναι, αλλά αν το κάνω αυτό δεν μπορώ να έχω το, δεν έχει νόημα το prepaid list. Δηλαδή όταν εγώ... Ε, νομίζω ότι είναι σε λεφτά, δεν είναι σε μηχανήματα που τρέχουν στάνταρ. Οκ. Okay. Πάω πάσο. Κι εγώ. Αλλά εδώ έρχεται και φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. πώ, Γιατί όλες οι εταιρείε που παρέχουν hosted cloud services, κυρίως σε Kubernetes, πάνε και σου δίνουν ένα bridge για να on premises. Υπάρχει το ανθό τη Google. Υπάρχει το. τη Amazon, κάποιο Elastic, κάτι θα είναι που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Το Outpost. Το Outpost. Άρα λοιπόν η ανάγκη αυτή έχει σίγουρα το να φέρει στο cloud κάποιο που δεν ήταν καν. Αλλά θεωρώ ότι ίσω είναι και μια κίνηση ώστε να πάει και να πιάσει πελάτε οι οποίοι έχουν αυτή την ανάγκη. Ναι. Ε, αυτό που αυτό το, το οποίο εγώ σκέφτομαι και αυτό το οποίο εγώ θα είχα να προτείνω είναι αν η εταιρεία στην οποία δουλεύεις απασχολεί έναν DevOps engineer ή αν είσαι εσύ ένας DevOps engineer που δουλεύει σε μια εταιρεία, ρίξε μια ματιά σε τι παίζει από dedicated servers, γιατί υπάρχει πιθανότητα να, να μπορείς να γλιτώσεις πάρα πολλά λεφτά. Και νομίζω ότι θα το εκτιμούσε οποιαδήποτε εταιρεία, άμα κάποιος ερχόταν με μια πρωτοβουλία και λέει, ξέρεις τι, έτσι μπορούμε να γλιτώσουμε. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε, έχουμε αυτό, έχουμε αυτή τη σιγουριά, έχουμε την άλλη. Ξέρεις κάτι, αν δεν έχεις βάλει κάποιο multiple availability zone um, ε, είναι, είναι και άλλα, είναι floating IP, είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή για παράδειγμα... Δεν το... floating IP. Μα, η floating IP, άμα εσύ έχεις ένα τέτοιο, δεν σε πειράζει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αν έχεις μια Cloudflare, η αλήθεια είναι σε μερικά Ναι, Ά, έχεις Cloudflare. Είναι πραγματικά, άμα δεν πρόκειται. Πάμε, νούμερο ένα επεισόδιο, τρίτη σεζόν. Πού τα θυμάστε, αριάτη. Περίμενε. Software craftsmanship. 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 Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας ποτέ. Mm -hmm. Και υπάρχουν κάποια μπρο-πίσω. Δηλαδή, εγώ αυτό το οποίο βλέπω τώρα ότι συμβαίνει είναι κάποια πράγματα τα οποία τα λύναμε on the server side, αρχίζουν και γίνονται client side προβλήματα. Mm -hmm. okay. και, και τι εννοώ. Ε, θέλω να φτιάξω ένα. και το οποίο έχει να κάνει και με το προηγούμενο επεισόδιο που μιλούσαμε με πρωτόκολλα. Για τα πρωτόκολλα, για το αν έχει νόημα το Twitter να είναι ένα πρωτόκολλο. Πάμε λοιπόν να δούμε κάτι. Τι έλεγε κάποιο, λέει, Θέλω εγώ να κάνω deploy του Docker containers μου στο ECS. Στο AWS Elastic Container Service. Δεν θέλω να πάω και να ασχολούμαι με το να φτιάχνω μηχανήματα να κάνω να ράνω. Ωραία, λέει Docker. Θα χτίζω εγώ το integration. Πώ μπορώ εγώ να χτίσω το integration Χωρί να έχω πάρα πολλά άλλη με την Amazon και να είναι όσο πιο απεμπλεγμένο γίνεται. Πάει και σου λέει, Α, έχει Amazon αυτό το, αυτή την υπηρεσία που λέγεται CloudFormation. Αυτό τι σημαίνει, τη στείλω ένα YAML με τα resources τα οποία χρειάζομαι και τα κάνει deploy. Πάρα πολύ ωραία. Πάω εγώ και φτιάχνω ένα εργαλείο το οποίο λέγεται Docker Compose Cloud Integrations. Mm -hmm. Docker Cloud Integrations το οποίο το κάνω extend το docker και no-compose command και τι κάνω, παίρνω ένα docker-compose αρχείο και το κάνω ένα cloud-formation αρχείο ή ένα ARM αρχείο για τη Microsoft και πάρ' το. Τελείωσε. Δεν, ακόμα και να μην ξαναγίνει ποτέ μην δεν αυτό το command-line-tool που εμεί χρησιμοποιούμε και εγώ με πολύ χάπη με αυτό, δεν πάβει να είναι ένας client. Δεν θα σταματήσει ποτέ να δουλεύει ο client. Ωραίο αυτό. Ναι. Σου δίνει απίστευτο security. Πάμε μετά και λένε... Ωραία, ξέρει τι, έχει στήσει εσύ τον Docker Swarm σου σε 5 servers. Πώ κάνει deploy, αυτό είναι κάτι που μα έχει απασχολήσει πάρα πολύ για το πώ το κάνουμε σε CICD χωρί να κάνουμε over engineering. Έρχεται λοιπόν το GitHub, το GitLab πρώτο, να μας τελειώνει και μετά το GitHub και σου λέει: Ωραία, ξέρει τι, πάρε αυτό το binary που λέγεται runner και τρέξτε το. Και, τρέξτε. και, και αυτό είναι ένα client ο οποίο μιλάει με πάνω από με authenticated τρόπο, με ένα token και με ασφαλή τρόπο πάνω από TLS με τον εκάστοτε provider και πάει και τραβάει tasks. Pull model. Τραβάει και τα τρέχει. Έφυγε. Δεν χρειάζεται code deploy όπου κάνει push και στο code deploy έχει γράψει, ξέρω εγώ με ποιο τρόπο να γίνεται όλα αυτά. Deploy ή καπιστράνο ή δεν ξέρω τι έχει ο καθένα. Καπιστρα... Μπορεί να τα αμπέξει Είχαμε καπιστράνο κάποτε. Είχαμε. Αισθάνομαι ότι υπά... έχει γίνει. Νομίζω ότι μάλλον θυμάσαι το Fabric. Γιατί έχει το. Έχει γίνει τουλάχιστον ένα deployment στο σύστημα. Έλα ρε φίλε. Okay. Παίζει να μην είχαμε κάνει production deployment, αλλά σίγουρα το έχουμε χρησιμοποιήσει και το έχουμε δοκιμάσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνουμε deployment, GitHub action σε Docker Swarm και είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Είναι το αγαπημένο μου. Τα οποία τρέχουν εδώ. Τα οποία τρέχουν εδώ, ξέρετε, και βγάζουμε το, <laughs> φαντάζεσαι. Εντάξει, φέτα δεν θα πήγαινα να πάρω. Δεν θα ήθελα να βρει μια θέση του νοίς. hardware. Φέτα, φέτα, ναι. φέτα εμεί. Ναι. Ε, μ... Δεν ξέρω. Τώρα εγώ έβλεπα το post του DHH που λέει ότι άμα θέλει, υπάρχουν εταιρείε οι οποίε ε, αναλαμβάνουν και στα κάνουν όλα εκείνη. Δηλαδή, λέει ότι εγώ έχω αυτό το hardware και εσύ αγοράζει ένα συμβόλαιο με αυτού το οποίο είναι φθηνό, τύπου 150 δολάρια το μήνα και αναλαμβάνουν όλα τα white glove ops, όπω τα λένε. Ναι, αλλά σκέψω ότι εκεί πέρα πρέπει εσύ να αγοράσει το hardware. Ναι, καλά, αυτό είναι το, αυτό είναι το πιο φθηνό, ε. Δεν, δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο. Απλά Πρόσεξε ναι. αλλά αυτό μετά βγάζει νόημα από ένα. Επειδή αυτό θα σου έρθει κάποια δεκάδε χιλιάρικα το hardware, το οποίο είναι σοβαρό ποσό, χρειάζεται πάλι έναν όγκο. Και αυτό δεν βγάζει νόημα για όλου. Αλλά όπω το βλέπω, μάλλον το να δίνει μέχρι 100 ευρώ για να πάρει ένα κτίνο σε, κάποιον, σε κάποιο provider, ίσω βγάζει νόημα για περισσότερου από όσου πιστεύανε. Απλά αυτό που δεν συμφωνώ είναι ότι αυτό υπήρχε και πριν από πέντε χρόνια που έγινε το hype του cloud. Ναι. Δεν νομίζω ότι οι υπηρεσίε ήταν σε σημείο που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Απλά πλέον τώρα έχουν βγει οι εταιρείε που παρέχουν πολύ καλή υπηρεσία σε dedicated hardware. Και άρα το cloud πρέπει είτε να γίνει πιο υψηλό επίπεδο, είτε να δώσει υπεραξία. Ε, πιστεύω ότι το θέμα. Δεν είναι το τι δίνουν αυτές οι υπηρεσίες γιατί θεωρώ ότι ήταν πάντα reliable, γιατί και πριν το cloud είχαμε reliable websites, αλλά είναι το tooling. Και α πω ότι πιστεύω γιατί ότι... Ωραία, έστω θες μια εβδομάδα για να σε έρθει. Οκ, πού είναι πολύ. Άμα εσύ έχει σαν εταιρεία προβλέψιμο, ε, προβλέ, προβλέψιμη κίνηση, δεν σε πειράζει. Γιατί λες, Ωραία, εγώ το κάνω order, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ένα το, α, εγώ θέλω τώρα αυτό, μετά θέλω το άλλο. Πάει. Εσύ παίρνει κάτι το οποίο είναι αρκετό. Δηλαδή, μια φορά θα το κάνει αυτό. Το, το, ακούω. Γιατί μια φορά θα. Πόσε φορέ θα πάρει ένα μηχάνημα το οποίο έχει 256 GB RAM. Άσε αυτό. Πόσε φορέ θα πάρει ένα μηχάνημα που έχει 64 GB RAM. Εξαρτάται από τι ανάγκε σου είναι η απάντηση. Μάλλον σε μια μεσαίου μεγέθου εταιρεία, όχι πολλέ. Ναι. Είναι το, γι... είναι το γύρω γύρω tooling, δεν είναι το πόσο γρήγορα γινόταν το provisioning. Και είναι και το ότι έχει και πράγματα που μπορεί να βάλει on top. Την Cloudflare. Στα άκρυψε όλα. Η αλήθεια είναι ότι ένα σενάριο που έχει όλο το edge computing σε κάτι σαν την Cloudflare. Ναι. Και όλο το compute σου σε dedicated. Ναι. Και ένα backup στο cloud. Ναι. Ωραίο σενάριο. Νομίζω ότι είναι τα γύρω-γύρω από αυτό που χτίστηκαν. Όχι το ότι έχει πιο γρήγορο provisioning πιο γρήγορο δίκτυο, ή ότι τα. Και θα σα ρωτήσω κάτι, ότι τα data centers είναι πιο αξιόπιστα. Αυτά δεν πιστεύω ότι αλλάξανε πάρα πολύ. Δεν είναι πιο αξιόπιστα. Απλά μπορούν να, να, σου παρέχουν μηχανήματα τα οποία να μην εξαρτώνται από ένα φυσικό μηχάνημα. Δηλαδή, Άρα λες τα γύρω γύρω πάλι. Ναι, εννοώ το ότι mm. έχω τους εξή τους ασφαλεία, τις εξής, ε, τους εξής δικλίδες ασφαλείας. Έχω το φυσικό μηχάνημα που βρίσκεται υπολογιστή μου, Ωραία. το rack που βρίσκεται υπολογιστή μου, το availability zone που βρίσκεται υπολογιστή μου, το region και το cloud. Okay. Θεωρώ ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο να στήσει μια υποδομή η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει σε καταστροφές σε dedicated hardware. Η ερώτηση πάντα είναι πόσο κοστίζει μια πιθανή καταστροφή σε σένα, okay. πόσο μεγάλη είναι να συμβεί και αν αυτό το πράγμα βγάζει νόημα. Μαζί Ωραία. με τον χρόνο που γλιτώνει σε άτομα. Θέλεις να το κάνουμε ένα workshop από αυτό? Εντάξει. Τέλεια. Ε, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο, αλλά δεν είναι τραγικό. Δεν είπα ότι είναι τραγικό. Είπα ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπολογίσει πλέον. Και είναι πιο εύκολο ενδεχομένω να υπολογίσει ναι. πλέον. Γιατί τα κόστη είναι πιο προβλέψιμα, οι υπηρεσίε είναι πιο ε, consistent. Ναι. Δεν έχει να κάνει με. Α, εδώ το βρήκα έτσι, εκεί είναι YUV έτσι, εκεί έχω το άλλο πρόβλημα, εκεί δεν μπορώ να βάλω. Δηλαδή υπήρχαν δικέ τη δεν μπορούσαν να βάλει για παράδειγμα το δικό σου κέρδο πάνω Ναι. Τώρα φλασάρισε το τι θε. Λε πάρτο, το, πάρτο, το. Άρα ε, έχω πιο υψηλό επίπεδο dedicated υπηρεσίε τώρα. Έχω floating IP σε dedicated servers. Μπορώ να πω ξεχωριστά. Δεν τι νοιάζει αυτό μόνο, εντάξει, βάλει την Cloudflare. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορούν όλοι να έχουν Cloudflare για δικού του λόγου. Ή δεν θέλουν, ή δεν του αρέσει, δεν ξέρω. Είναι το πορτοκαλιά σου. Μου, μου τη δίνει που πρέπει να πα στο name server εκεί και να κάνει όλα εκείνη. Μα όλο το engineering πάνω στο name server. Το ότι πρακτικά χτυπάς, θα μου πει ότι θα μπορούσε να χτυπά το δικό τη edge, εσύ εννοεί. Να βάλω το name server μου, το A record και το ου να χτυπάει εκεί και μετά να κάνουν... <συσχε> ναι <μωρά. συσχε> Ναι αλλά κάνουν πολύ καλά όπως μου <συσχε> Ναι κάνουν, κάνουν πάρα πολύ καλά. Και εγώ τώρα γκρινιάζω, ε, είναι εξαιρετική. Με μεγάλη μου χαρά. Έ έχει πολύ engineering που κάνουν πάνω στο name server που δεν νομίζω θα, να... θα μπορούσαν να παρέχουν την ίδια υπηρεσία χωρίς το name server. Δεν είναι ότι απλά χτυπάς την cloud στους edge είναι ότι για παράδειγμα σου κάνουν πεθαίνει ένα μηχάνημα, σου κάνουν rollout την IP, την κρατάνε όμω για μερικό καιρό για να σιγουρευτούν ότι όλοι οι DNS servers. Ναι. Ε, έχει δηλαδή ένα δηλαδή, που δηλαδή, είναι κουμπωμένο πάνω στο τέλο. Είναι φοβερή, είναι φοβερή, είναι φοβερή ναι. δουλειά η Cloudflare. Οπότε ναι, καταλαβαίνω, αλλά. Ήθελα να σε ρωτήσω, όταν ε, πήρε φωτιά η OVH. Η OVH και εγώ όταν μια εβδομάδα. Και εγώ ήταν μια εβδομάδα. Νομίζω ναι, δεν τη σβήνα. Δεν μπορούσαν να τη σβήσουν γιατί δεν ξέρω. Ξέρουμε τελικά από ότι πήρε φωτιά. Όχι, δεν ασχολήθηκα εκεί ποτέ. Okay. Αλλά ήταν, ήταν μεγάλο θέμα. Ξέρουμε και άμα είχε πάρει φωτιά ολόκληρο region, μόνο ένα availability zone, μόνο ένα. Νομίζω ότι είχαν πάρει φωτιά κάποια racks από ένα region. Τώρα τι ποσοστό μπορεί να το είχαν ανακοινώσει, αλλά δεν, δεν το θυμάμαι κάνου. Okay. Αλλά αν ήσουν εσύ εκεί πέρα μέσα, ήταν πολύ πιθανό να έχει καταστρέψει τα πάντα. Και άμα είσαι δεν έχει κάνει καλό backup. Πρέπει όλα αυτά τα σενάρια να τα βάλει κάτω. Επίσης, αυτά τα σενάρια έτσι κι έτσι αλλιώς έτσι πρέπει να τα βάλεις κάτω. Mm. Δηλαδή, by default, για παράδειγμα το RDS σου κάνει ημερήσια backups για μία εβδομάδα. Νομίζω για παράδειγμα. De, σίγουρα κάνει block level backups. Άμα το πείσεις εσύ δεν ξέρω αν το κάνει και αυτόματα. Αλλά... Ναι, νομίζω, νομίζω αυτό το κάνει αυτόματα. Ε, σου παίρνει κάποια snapshots. Αλλά δεν σου παίρνει ωριαία, για παράδειγμα, άμα θέλεις. Άμα mm. είναι κρίσιμη η εφαρμογή σου που, 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 που γράφει, 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 γράφει. γράφει, γράφει θέλει κάτι παραπάνω από μία φορά τη μέρα. Μπορεί να μπορεί να το κάνει, να το πληρώσει. Αυτό είναι έξτρα Μπορεί, αλλά πρέπει να το κάνει. Άρα έτσι κι αλλιώ πρέπει να το σκεφτεί. Και στο dedicated. Μπορεί να πα να στείλει ένα LLVM, να βάλει από πίσω blocks τώρα de devices και μετά να πα και να κάνει την άψη του backup. Ποιο θα κάνει αυτά, απορώ. Στην πλάτη τα κάνουν κάτι τέτοια, αλλά. Το ξέρω. Ε... Πλάκα και εμεί θα είχαμε κάνει στο Sorcerer, απλά δεν είχαμε κάνει backup σε επίπεδο ε, LVM, όχι LLVM. LVM, σωστά. Ναι, σε επίπεδο LVM. Τα πάντα μπορεί να κάνει και μπορεί να στείλει ένα cluster FS, ξέρω εγώ, και να πας και να σηκώνει ή ένα σεφ, ξέρω για να σηκώνει <laughs> volumes πάνω, να το στείλει εσύ όλο. <laughs> ή να... να πας να βάλει ένα open stack, θέλει πάνω, <laughs> σε <στο> ένα <laughs> dedicated. Η ερώτηση είναι πόσο μακριά θε να πα. Θε να σου θυμίσω ένα, ένα σκηνικό που είχαμε κάνει ε, για ένα project που δεν προχώρησε τελικά, <laughs> αλλά είχαμε κάνει ένα proof of concept δυο μα. Το είχαμε πει, νομίζω, το είχαμε ονομάσει Yeast, σαν τη μαγιά που κάνει yeast. auto, auto replicate. Και προσπαθούσαμε να χτίσουμε. Block level replication σε Docker volumes με DRBD. Α, ναι. Δεν, νομίζω δεν είχε δουλέψει τελικά. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα φοβερό σύστημα που μπορεί να, να στήσει, αλλά. Ε, έτσι είναι τα blocks, ε, το Blocks τώρα στον ωκεανό, αν θυμάμαι καλά, ή ήταν ναι. τότε. Ναι, αλλά τελικά είπαν ότι γράφει πάρα πολύ αργά και δεν το συνεχίσαν να θυμάμαι καλά. Έλα, ρε. Είναι Αυτό είναι δύσκολο πάντω, γιατί και εγώ μετά το συνειδητοποίησα ότι όταν κάνει. Blo... Κάνεις replication σε επίπεδο block level πρέπει αναγκαστικά ο δίσκος στον οποίο κάνεις write να μην είναι mounted και να μην έχει file system γιατί παίζει σε ναι. επίπεδο block και αυτό δεν σου δίνει αυτόματο failover δηλαδή ότι α, έπεσε αυτός πρέπει μετά να πας να τον κάνεις provision με file system αυτόν τον, ε, αυτόν τον δίσκο Φόβο τώρα που λες provision και file system και δίσκους ξέρεις τι θυμάμαι κάθε φορά και σηκώνει τρίχα μου Για πες Τότε είχαμε φλασάρει ξανά το file system σε ένα δίσκο Α, ah, σε ένα πελάτη μα λε. Όχι, ah, στο ah, okay. Δεν είχαμε φλασάρι, νομίζω ήταν μόνο το, μόνο το boot sector δεν ήταν. Όχι το boot sector, ήταν το, το index. Το ναι, ναι, ναι. Ah, Α, μπράβο, ναι. Αλλά μετά το, το κάναμε restore αυτό. Ναι. Και το κάναμε ενώ το έκανε. Ναι, αλλά. Με, με... Καλά, Νομίζω ήταν τελείω last resort αυτή η φάση. Γιατί απλά δεν έπεσε ο δίσκο. Ναι. Και απλά ελπίζαμε ότι το φλασάρα με τι ίδιε παραμέτρου είχε φλασαριστεί. Γιατί αλλιώ δεν θα έπαιζε. <φε> Παναγία μου. Τότε θυμάμαι, εγώ μου ήμουν εδώ παραδίπλα και ήμουν στην αναμονή στο ΔΕΗ, γιατί περίμενα να πάρουμε βεβαίωση για να πάρουμε ρεύμα στο γραφείο. Α, τόσο πίσω είναι αυτό. Είναι τόσο πίσω. Ήταν ε, Μάρτιο-Απρίλιο του 2015. Ακραίο, το θυμάσαι, ναι. Τρε... Ε, ναι εντάξει, αυτό το θυμάμαι, γιατί είχα στρεσαριστεί πάρα πολύ. <χε> δηλαδή ήταν, ε, ήταν χοντρό. Αλλά για παράδειγμα, αυτά μπορούν να συμβούν και στο cloud. Ναι, μα στο cloud, ε, ναι, στο cloud ήμασταν. ναι, στο cloud ήμασταν νομίζω. Απλά κάψαμε το δίσκο. Ναι. Το κάψαμε εμεί όμω. Ναι. Δηλαδή ήταν software failure το πρόβλημα, δεν ήταν hardware failure. Ναι. Αυτό πάντα μπορεί να γίνει. Και εμένα μου βγάζουν πλέον περισσότερο νόημα από ποτέ τα managed services, platform, χερόκου. Απλά κοστίζουν πάρα πολύ για να τα έχει κάτι το οποίο είναι παίρνει production traffic. Και όταν λέω production traffic εννοώ να έχουν χιλιάδε okay. χρήστε τη μέρα. Κοστίζει. Ξεκινά και βλέπει. Εγώ θεωρώ ότι ξεκινά με ένα υψηλό επίπεδο για να χαλάσει το. Τη μικρότερη δυνατή επένδυση ναι. και μετά βλέπει τι αξίζει. Γιατί έχει την κίνησή σου, έχει τι ανάγκε σου, έχει του χρήστε σου, Ξέρεις τα οικονομικά σου, ξέρει πολλά πράγματα. Ναι. Επίσης το Sorsler είναι ένα stateful service το οποίο είναι και δύσκολο να το κάνει migrate. Είχαμε και τι αμφορίε τώρα που λες για Volumes. Πssss. <συσχελίες> τι είπες, Γαλιπέτη. Τα θυμάμαι τώρα. Πω, σιγά, σιγά. Αυτό, αυτό δεν το χρησιμοποιήσαμε νομίζω τελικά. Δηλαδή okay, κάτι okay. ξεκινήσαμε. Okay. Που έκανε τέτοιο. Φρίζαρε το δίσκο, τον ανέβαζε στο S3 τέλο πάντων. Ναι. storage και μετά τον κατέβαζε στον άλλο server και τέτοια. Πω. Oh. Εργά μου, το θέλω να το βρούμε αυτό. Αυτό το, αυτό το code κάπου είναι, να ξέρει. Έκανα GitHub θα είναι λογικά. Ωραία. Θα το ψάξουμε να το βρούμε 100%. Με Άρα καταλήγουμε πού. To cloud or not to cloud. <laughs> Για μένα, by default, κάνει κάτι καινούριο χερόκου. Έτσι, μέχρι να δει ότι παίζει. Platform. Platform, ναι. <ΣΣ> Όχι, platform, οτιδήποτε. Κάθε το. Πρώτα platform, μετά τα υπόλοιπα. Πάρει κάτι manager που μπορεί να βλέπει τα logs σου, που σου έχει τα deployments που έχει κάνει, τα έχει όλα μαζεμένα. Ωραία. Κάτι γνώμη μου, αν αυτό το πράγμα δεν βγάζει λεφτά, δεν αξίζει να δίνει πάνω από 20 ευρώ το μήνα. Mm -hmm. Δηλαδή, αν το πράγμα σου δεν βγάζει λεφτά, μην δίνει πάνω από 20 ευρώ το μήνα. Είναι χρήματα. Δηλαδή, εκτό τι, τι να πάει, θε να τα δίνει. Και μετά. Νοί. Πάμε, γιατί αποφάσισα ποια θα είναι η πρότασή μου. Όχι για το επεισόδιο, για το cloud or not cloud. Ωραία. Ε, μετά, κατά τη γνώμη μου, βγάζει, αν δεν βγάζει λεφτά. άστο, Αν δεν βγάζει, βγάζει, λεφτά, κάνει Αν κάτι άλλο. βγάζει λεφτά, λέω μέχρι το κατοστάρικο, εντάξει, μην ασχοληθεί. Μετά, επειδή είναι πολύ εύκολο από τα 200 να πα στα 500 και από τα 500 να πα στα 1000, προτείνω να δει λίγο τι επιλογέ σου και αν έχει ένα DevOps Engineer, Πε αυτό το άτομο να σε βοηθήσει να στήσει κάτι που βγάζει νόημα οικονομικά για, μια, για την εταιρεία. Βγάλετε budget, δείτε όλε τι επιλογέ, ε, τα, τα θέματα ασφαλεία, πώ θα πάρει backup, όλα αυτά σε κάθε περίπτωση που πρέπει να είναι λυμένα. Το βλέπει. Και δεν ξέρω. Αν υπάρχει κάποιο DevOps engineer, μάλλον πα τέτοιο. Μάλλον πα Cloudflare και. Πα Cloudflare, πα uh, Bare Metal, και ένα S3 για backups. Έτσι Edge Computing στην Cloudflare, όπου βάζει οτιδήποτε έχει νόημα εκεί, γιατί έχει και του workers, έχει έξυπνο proxy έχει χιλιάδιό ρε μου, βάζει όλο το Edge lane ναι. εκεί πέρα, το γράφει όλο. Ναι. Και μετά πίσω παίξω την παλίτσα θέση. Έφυγε, ναι. Πω, πω, ωραίο αυτό. Τέλεια. Τι θα γράψουμε έτσι. <laughs> ε, νομίζω ξέρουμε πολύ καλά ε, ότι έχουμε κάποιε ιδέε και νομίζω ότι. Το Vault θα, θα εκεί. πάει εκεί. Ναι. Μπορεί, μπορεί, μπορεί πολύ εύκολα να πάει εκεί. Μ' αρέσει, μ αρέσει. Τέλεια. Πάνω να έξω και θα μπει τώρα. Για, για, να μην πεις ότι όλο το Volt free θα μπορούσε να είναι edge computing. Καλά, αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Μ' αρέσει. Τέλεια. Έχουμε πράγματα να κάνουμε μετά. <laughs> ωραία. Μαζέψου. Λοιπόν, ε, άρα εσύ ως στο, στη λήξη του δεύτερου επεισοδίου της τέταρτης σεζόν. Βεβαίως. Ξεκινήσαμε Έχουμε πολύ προτάσεις. Ωραία. Ναι, έχω να προτείνω το εξή. Ε, διαβάζοντα το Hacker News χθε, μου εμφάνισε ένα link που το έλεγε Barilla Passive Cooker. Mm. Το οποίο το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εμένα θεωρώ γενικά. Ωραία, πάμε. Τι είναι το Barilla Passive Cooker, για να το πάρω από την αρχή. Είναι μία μέθοδος που προτείνει η Barilla για να μαγειρεύει τα μακαρόνια σου, ξοδεύοντα σημαντικά λιγότερη ενέργεια. Το οποίο λέει τι. Λέει, αν για παράδειγμα τα σπαγγέτη θέλουν 10 λεπτά για να βράσουν, βράσει το νερό, πέτα μακαρόνια μέσα, άστα τα δύο λεπτά να βράσουν, κλείσε το καπάκι και αφού του κλείσει το καπάκι να βράζει, κλείσει και το εντελώ τη φωτιά. Και άστα για τα υπόλοιπα 8 λεπτά να βράσουν μέσα στο νερό με τη θερμοκρασία που έχει με κλειστό το καπάκι. Και βράζουν, λέει μια χαρά. Εγώ θέλω να δω αν είναι με γκάζι όμω, αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Γιατί, σταματάει ή θερμο... οι θερμότητε. Ενώ στο άλλο θεωρητικά το μάτι παραμένει ζεστό. Οπότε έχει μεγαλύτερη ναι. πηγή θερμότητα. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι yeah. και στο παγωγικό θα είναι διαφορετικά. Εγώ προσωπικά θα το δοκιμάσω. Και σου λέει ρε παιδί μου ότι και καλά μπορεί με το 20% τη ενέργεια να πετύχει το αποτέλεσμα. Στον ίδιο χρόνο. Και, εμένα, και σου έχει και ένα κούκερ, ρε παιδί μου, μπορεί να αγοράσει που είναι ένα μηχάνημα με biodegradable πλαστικά και όλα αυτά, ρε παιδί μου, τα κόλπα τα γνωστά. ότι, ε, που σου λέει ρε παιδί μου ότι αυτό σου λέει πότε να βάλεις τα μακαρόνια πότε να κλείσεις το καπάκι πότε να Εντάξει, ίσα ίσα για ναι. το marketing. Το παράδειγμα. οποίο σου λέμε ότι είναι open source, μπορεί να το πάρει να το φτιάξει ο ίδιο, ξέρει μαλακίες. Και εμένα αυτό το οποίο μου αρέσει σε όλο αυτό είναι το ότι μπορεί να κερδίσει εσύ κάτι, το οποίο σημαίνει να ξοδέψει λιγότερη ενέργεια, να κάνει καλό στο περιβάλλον, το οποίο σημαίνει ότι θα έχει λιγότερε εκπομπέ mm -hmm. διοξιδίου του άνθρακα. Και τέλο, να μην έχει κάποιο τουλάχιστον σημαντικό compromise. Yeah. Δηλαδή, Α, εγώ πρέπει να μαγειρεύσω τα μακαρόνια σε 20 λεπτά αντί για 10. Λέω εγώ. Τα μαγειρεύει τον ίδιο χρόνο, αυτό το οποίο χρειάζεται παραπάνω είναι καπάκι και ρολόι. Με καπάκι ούτω ή άλλω δεν βάζει τα μακαρόνια να κλείσει τον Όχι, τα ρε, μετά βγαίνει η αλλω δεν βαζει τα μακαρονια να κλεισει οχι ρε μετα βγαινει η αφρη απ' έξω. Οκ, okay. πάω πάσο. Ναι. Οπότε για μένα αξίζει, δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσω, αλλά προτείνω να το δει ρε παιδί μου, όποιο θέλει. Είναι για μένα Αρκετά ενδιαφέρον. Ωραία. Ε, εγώ θα παίξω. Τι ήθελα να προτείνω σήμερα. Ε, λοιπόν, έχω δύο στο μυαλό μου. Θα προτείνω ε, προϊόν Apple, παρότι ε, γενικά έχω τελευταία μπιφ με την Apple. Ε, θα πω ότι πήρα iPad mini. Ε, γενικά mm -hmm. είχα μία, ε, ένα άγχο το να πάρω κάτι που να μπορώ να διαβάσω e e-books... να μπορώ να πάρω κάποιε μειώσει και να κάνω κάποια πράγματα. Ε, ήθελα να πάρω remarkable, με έβρισε. Αλλά, αλλά, ένα πράγμα το οποίο δεν είχα σκεφτεί και το οποίο βέβαια είναι άλλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν λύνει το πρόβλημα, απλά δημιουργεί ένα άλλο. Είναι ότι δεν μπορεί να διαβάσει το Remarkable σε άλλα e readers όλα τα βιβλία τα οποία αγοράζει σε πλατφόρμε όπω το Amazon e-books, το Apple Books ή οτιδήποτε άλλο. Και ότι δεν έχει δικαίωμα, δεν παίρνει το e-pub αρχείο που εγώ ο αφελή θεωρούσα ότι όταν αγοράσω ένα e-book παίρνω το e-pub αρχείο για να το διαβάσω που θέλω εγώ. Και το διαβάζουμε από τι εφαρμογέ του. Οπότε δεν θα μπορούσα να διαβάζω τα ίδια βιβλία σε ένα άλλο τέτοιο. Συν ότι έχει το email, έχει άλλα πράγματα, το οποίο εντάξει, έχει την πλακίτσα του. Δεν θα έπαιρνα μεγάλο iPad, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μπάλ και θα μπορούσα. φτάνει κοντά στον υπολογιστή μου, επειδή είμαι σε μέγεθο και βάρο. Αλλά το... το... iPad mini θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο form factor. Γενικά είμαι του mini εγώ στα πάντα. iPhone mini, iPad mini, όλα είναι μικρά. Είναι ωραίο, είναι ωραίο μέγεθο. Πάντω αξίζει να το λύσει κάποιο αυτό το πρόβλημα με τα e -books. Αυτό θα το λύσουμε κάποια ναι. στιγμή, γιατί ενευρίασα πάρα πολύ όταν συνειδητοποίησα πόσο κοροϊδία είναι αυτό το πράγμα mm. με τα e-books. Τέλεια. Αυτά. Καμως. Τα είπαμε. Εξαιρετικό επεισόδιο. Γενικά μου αρέσει που εντάξει είχαμε σχόλια και αυτά μπρουν φορά. Ναι, 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 και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μπήκα Οπότε... και στο YouTube και έγραφα και είδε τελικά στο εστιατόριο που είχαμε πάρει στο κάλι. Είχε δίκιο. Ήταν όντω τρόφιμη. Είχε δίκιο. Είναι Τέλειο. τρόφιμη εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι κάποιο μπορεί να μα στείλει και στο hey at Βεβαίω. Άμα δεν θέλει να είναι public, αλλιώ στο YouTube τα διαβάζουμε τα σχόλια για κάμια εβδομάδα τουλάχιστον που κάθε Βεβαίως. επεισόδιο. Ή απαντάνε στο newsletter το οποίο θέλουμε κάθε Δευτέρα. Ή απαντάνε στο newsletter που στέλνουμε κάθε Δευτέρα. Αλλιώ μικρήκουβέντα.fm m s04 slash e02. Ακριβώ. Αυτά. Είναι. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.